Τώρα θέλει να τουρκοποιήσει τον κόσμο, την Ευρώπη. Δεν νομίζω να έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα που κάνει η Τουρκία σε καμία περίπτωση, γιατί εμείς λέμε τώρα ότι κάποια στιγμή το σκηνή πρέπει να κοπεί. Μεγάλωσε με τα όπλα, τη μυρωδιά του πολέμου, το αίμα, τα δάκρυα. Έζησε φιαλτικές καταστάσεις από την παιδική του ηλικία. Αεροπλάνα, τάγκς ερχόντουσαν, αλλά ευτυχώς ήταν τα δικά μας βουνά, είναι πάρα πολύ παράξενα. Είναι, πώς να σας πω, μοιάζουν με την Κρήτη βέβαια. Οπότε σφαχιά θα έλεγα. Ήταν μαχητής και πάντα υπερήφανος. Και όπως λέει, έχουν τη δύναμη μέσα τους. Ο λόγος για το Κεντέρ, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Καντήλ, γνωστή ως βάση των Κούρδων ανταρτών. Εγώ έχω και συγγενή τώρα αυτή τη στιγμή που είναι στο πόλεμο εκεί και έχουμε επαφές. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι και όπως φαίνονται, έτσι. Υπάρχει ένας πόλεμος που αυτή τη στιγμή, όπως είδαμε το 14, το 15 και το 16 με το ISIS, έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο πόλεμο και οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι απλά έχουν βγάλει τη μάσκα. Γιατί είναι πίσω από όλες τις τρομοκράτες στη Μέση Ανατολή η Τουρκία. Πλέον νιώθει κριτικός, καθώς διαμένει στο νησί μας τα τελευταία 20 χρόνια. Όμως η αγωνία του χτυπά κόκκινο για τα όσα βιώνουν συγγενείς, γνωστοί και φίλοι του στην ευρύτερη περιοχή του πολέμου στη Βόρεια Συρία από τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα συνεργάσω με το διάολο εκείνη τη στιγμή που μπορώ να γλιτώσω τη γενοκτονία του ανθρώπου μου, έτσι. Του συμπατριώτε μου. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει κάνει τώρα αυτή τη συμφωνία με τη Ρωσία, και καλά έκανε. Πόσα αδέλφια έχετε? 10. Και αυτοί είναι πολεμιστές. Όπως είναι τώρα η πίεση της Τουρκίας στη Βόρειο Συρία, ακριβώς ήταν κάθε χρόνο στα μέρη μας. Κάθε χρόνο και ακόμη τώρα αυτή τη στιγμή έχει στρατό γύρω-γύρω στα χωριά μας και θέλει να μπει και εκεί. Με τη δική του ματιά σχολιάζει τις κινήσεις της Τουρκίας και άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Ο πρώην πρόεδρος Αίγυπτος λέει ότι όποιος σκεπάζεται, λέει, με την Αμερική θα είναι πάντα κρυωμένος. Αυτό το καταλάβαμε τώρα. Για να πουλήσει το σύμμαχο. Έχει πάρει αέρα. Αυτό πιστεύω εγώ, ότι έχει πάρει αέρα και θα ξαφουσκώσει κάποια στιγμή. Θα έλεγα ότι θέλει να μας απασχολεί, έτσι, κινδυνεύει ο ίδιος. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συναντήσει, ούτε έχουμε δει κανένα στράτο να έρθει να πολεμήσει δίπλα μας. Το έχουμε κάνει μόνοι μας. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον να βάλουν κάποια όρια στην Τουρκία, για παράδειγμα αεροπλάνα. Με πηξίδα την ελπίδα, εύχεται... Ένα κουρδικό κράτος.